Το Κομμουνιστικό Κόμμα κρατάει τις δυνάμεις του και ταυτόχρονα έχει αναπτύξει μια σχέση με πολλούς αγωνιστές, κόσμο που προσέξε στα ψηφοδέλτιά του από το ΣΥΡΙΖΑ και από άλλα κόμματα. Αυτή τη σχέση εκτιμούμε ότι έχει και μέλλον και υποδομή για να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα. Είναι αξιοσημείωτο το Κομμουνιστικό Κόμμα καταγράφεται τέταρτο υπερσκελίζοντας την εγκληματική ναζιστική Χρυσή Αυγή. Έναν από τους είχαμε βάλει στόχο από αυτή την σκοπιά. Και ταυτόχρονα εκτιμάμε ότι συνολικό όμως το αποτέλεσμα είναι αρνητικό από τη στιγμή που η αντιλαϊκή πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ έθρεψε ακριβώς την ενίσχυση της Νέας Δημοκρατίας και η μετακίνηση εργατικών λαϊκών δυνάμεων από το ένα κόμμα στο άλλο δεν συνιστά την διαιώνιση ενός εγκλωβισμού σε κόμματα που προχωρούν την αντιλαϊκή πολιτική και εκφράζεται, άμα θα το θέλουμε, και με το λεγόμενο διπολισμό που αναπτύσσεται, που αθρίζονται και τα ποσοστά του, γιατί ακριβώς στην ενιαία γραμμή συμφωνούν στα μνημόνια, στην αντιλαϊκή πολιτική που προωθείται όλο το προηγούμενο διάστημα. Άρα για μας το επόμενο διάστημα και τα ποσοστά που πρέπει να τα δούμε και ενιαία, γιατί ενιαία αντιλαμβανόμαστε και τις κάλπες και τις ευρωεκλογές και τις περιφερειακές και τις τοπικές εκλογές, εκτιμάμε ότι το επόμενο διάστημα όποια δύναμη του ΚΚΕ, η όποια εκλεγμένη του θα συμβάλλουν, τα όποια ποσοστά θα κατατεθούν στη λαϊκή πάλη, στην οργάνωση και την ανασύνταξη του εργατικού κινήματος που πιστεύουμε πρέπει να είναι ο αποφασιστικός παράγοντας που πρέπει να παρέμβει το επόμενο διάστημα ανεξάρτητα από όποιες πολιτικές εξελίξεις έχουμε. Το κύριο είναι αυτός ο αγώνας να εκφραστεί και να κατατεθεί και στο αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών το προσεχές διάστημα, όποτε και να γίνουν αυτές.